Και για να τελειώσω, μπορούμε να πούμε ότι κάπου εδώ κοντά, στο σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχει περίπτωση να ξεκίνησε η αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη. Αν η ενδεχόμενη απαγγελία των Περσών της Ζακύνθου το 1571 θεωρηθεί ως η πηγή των ελληνικών εγγραφών του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησαν όλα, επιβεβαιώνεται η θεώρηση της εγχώριας πρόσληψης των Ισχύλων Περσών ότι οι Πέρσες ερμηνεύτηκαν στην ελληνική σκηνή ως ένα οριενταλιστικό μετακείμενο, δηλαδή ως μια μεταφορά της Ανατολής μέσω δυτικών τεχνικών απεικόνησης, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή ενός στερεοτυπικού βάρβαρου άλλου. Επανερχόμενοι λοιπόν στις αρχικές ερμηνείες της Ισχύλιας Τραγωδίας, όπως αναλύθηκαν στην αρχή της ομιλίας μου, διατρέχοντας την διαχρονική πρόσληψη του έργου στις παραστάσεις της νεοελληνικής σκηνής, αντιλαμβανόμαστε ότι η εθνοκεντρική πρόσληψη που συνεισέφερε στην κατασκευή μιας στερεοτυπικής εταιρότητας αποτέλεσε το κανονιστικό υπόδειγμα της συγκεκριμένης τραγωδίας. Περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στην πρόσληψη των Περσών, του Αισχύλου, αποκαλύπτεται η κοινοτική λειτουργία των θεατών της νεοελληνικής σκηνής. Δηλαδή τι? Στην Ελλάδα, η παρακολούθηση της τραγωδίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παράσταση της ίδιας της ελληνικότητας των θεατών, με την παράστασή τους ως Έλληνες. Η νεοελληνική σκηνική ερμηνεία του αρχαίου δράματος τίνει διαχρονικά να αποτελεί μία σύγχρονη κατασκευή συχνά εθνικιστικού συγκολητικού συναισθήματος, σύμφωνα δηλαδή με τον ιστορικό Hobsbawm, παραφράζοντάς τον, θα λέγαμε ότι η ερμηνεία του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα αποτελεί μία γλώσσα που χρησιμεύει στην έκφραση με ιστορικούς όρους σημερινών βλέψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.